Με τον καθένα λειτουργεί διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά με τον καθένα. Σε μένα είναι πολύ αποτελεσματικό. Δηλαδή και κάθε φορά λέω, θα αντιδράσει το σώμα μου. Να και σου πω τις κάτι. Τέσσερις φορές είδα το ίδιο και καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ οποιοδήποτε διατροφολογικό πρόγραμμα και να ακολουθήσει κάποιος, αν είναι ισορροπημένο, υπάρχει αποτέλεσμα. Έτσι. Και αρκεί βέβαια και η πρόθεση εκείνου που το κάνει να είναι να φτάσει στο στόχο του. Μια ερώτηση που μου κάναν πάρα πολύ συχνά, ναι, πάντοτε όλοι, είναι τρελάθηκες στο στεγνό κρέας και στη σαλάτα? Και είπα σε όλους την αλήθεια ότι εγώ δεν μπορώ να φάω στεγνό κρέας. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Δεν το έχω ούτε τις περιόδους που δεν κάνω. Δεν είναι κάτι που με τραβάει. Και δεν είναι και ορθό αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που λένε ότι πρέπει να φας πολύ μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης, πρώτα απ' όλα να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν την αφομοιώνει το σώμα. Και αν δεν την αφομοιώσει, αυτό το οποίο θα δημιουργήσει είναι λίπος. Μη μου λες τέτοια. Ναι. Αν πάρεις περισσότερες θερμίδες από ένα κομμάτι κρέας από αυτό το οποίο σου ανήκει και δεν μπορεί να το αφομοιώσεις, το κάνει λίπος ο οργανισμός. Δεν μπορεί να το αφομοιώσει. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει, κατά τη γνώμη σου, σε μια περίοδο που κανείς θέλει να κάνει διατροφή, ή να προσέξει, να μην χρειάζεται να χάσει κιλά, αλλά να νιώθει ότι, ρε παιδί μου, ότι πιο δύσκολα πια μπορεί να διατηρηθεί κάνοντας τον ίδιο τρόπο ζωής, με τις ίδιες θερμίδες πάνω κάτω που έκανε παλαιότερα. Είναι καλό να τρέφεται με τα πάντα, δηλαδή. Με τα πάντα, με τα πάντα. Να φάει και τα λαχανικά του, αλλά να φάει και τα λαδερά του, να φάει τα όσπρια. Τα όσπρια και τα ζυμαρικά, καθώς επίσης δηλαδή, και φαγητά, δηλαδή. Και το φαγητό τώρα που είδαμε, ας πούμε, που έφτιαξε ο κύριος Πέσκιας, δηλαδή μπορείς να το έχεις εντάξει μέσα στο διαιτολόγιο, δηλαδή δεν μπορείς να τα αποκλείς όλα. Εμένα με έκανε δεν πολύ χαρούμενη στο δεύτερο ραντεβού μας, δηλαδή στο μήνα, που του είπα, μου λέει τι σου έχει λείψει, του λέω θέλω να φάω σουβλάκια. Έστω και ένα. Μπορώ. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει περίπτωση να μην ξαναφάς ποτέ σουβλάκι? Όχι, δεν υπάρχει, αλλά σε περίοδο που κάνει κανείς ένα πρόγραμμα και θέλει να χάνει. Ναι, αλλά πρόσεχε όμως τώρα να δεις κάτι. Ένα πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύεται κιόλας κάποιος. Δηλαδή, είναι μόνο το ζητούμενο να φτάσει στο βάρος εκείνο το οποίο επιθυμεί και θέλει και έχει στο μυαλό του και αυτό που του ανήκει. Είναι στην πορεία αυτή δηλαδή την οποία θα κάνει να καταλάβει σύμφωνα με αυτά τα οποία του αρέσουν να μπορεί να τα έχει μέσα στο διαιτολογείο του. Είναι απλά τα πράγματα. Σε έχει δυσκολέψει ποτέ άνθρωπος, κάνοντας όμως τους κανόνες που τους δώσει, ας πούμε. Ότι θα... Και άνθρωπος με έχει δυσκολέψει και ανθρώπους έχω δυσκολέψει εγώ, έτσι. Ότι εσύ έχεις δυσκολέψει, ειδικά η αρχή, θέλω να το πω, έτσι αυτό είναι πολύ δύσκολη η αρχή. Δηλαδή λογικό όταν είναι. Είσαι στη φάση αλλά... που τα έχεις κάνει όλα, έχεις φάει πολύ, έχεις παχύνει, έχει λώσει, έχει ανοίξει το στομάχι σου που λέω εγώ. Είναι και ξεκινάς που... ναι, ψαρωτικά, είναι ζόρι. Πολύ ζόρι. Είναι ζόρι, αλλά είναι αυτό που σου είπα. Ποια είναι η πρόθεσή σου, θες να το κάνεις, αλλιώς μην ξεκινήσει κάποιος να το κάνει. Δηλαδή χρειάζεται πολλές φορές να υπάρχει και αυτός. Δηλαδή ο ρόλος ενός ανθρώπου είναι ότι να σου πει stop, μην το κάνεις, δεν είσαι σε φάση να ξεκινήσεις, άστο. Άστο για αργότερα. Βέβαια, άστο για αργότερα. Τώρα βλέπει κανείς εσένα έτσι και θα σου πω κάτι που στο λέω κάθε φορά όταν σε βλέπω έτσι μέσα στο βάθος των χρόνων, γιατί ίδιος είσαι σε ξέρω πολλά χρόνια. Ναι. Και νομίζει κανείς ότι εσύ δεν τρως τίποτα γιατί είσαι πάρα πολύ αδύνατος. Και θέλω να σας πω ότι μια μέρα τον ανέβασα στη ζυγαριά. Γιατί τσακωνόμασταν για τα κιλά του. Μου έλεγε τα κιλά που είναι και του λέω δεν είσαι τόσα. Μου λέει είμαι, δεν είσαι, είμαι, δεν είμαι. Ανέβα του λέω στη ζυγαριά. Και ήμουν στα κιλά που σου είπα. Και ήσουν στα κιλά που μου είπες, ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και τρως και πίνεις και γυμνάζεσαι βέβαια. Ναι, πίνω, δεν πίνω. Θα σου έλεγα δεν μου αρέσει το αλκοόλ εμένα. Δεν πίνεις. Πίνω πολύ σπάνιο. Δεν μου αρέσει. Θες να πεις κάθε μέρα. Εντάξει, θα πιείς. Τρως, συντίζομαι κανονικά. Υπάρχει θρέψη στον οργανισμό. Δηλαδή παίρνω τα καλά στοιχεία τα οποία θέλω να πάρω. Και ασκούμε σε καθημερινή βάση. Δηλαδή ασκούμε 7 μέρες την εβδομάδα. Έτσι, και ασκούμε και πολύ. Αυτό θέλω να μου πεις λοιπόν. Ακούμε καμιά φορά που λένε ότι οι άνθρωποι, όχι τώρα στη δικιά σου περίπτωση που είσαι αδύνατος, οι άνθρωποι που γυμνάζονται την περίοδο που θέλουν να κάνουν, να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα διατροφής, δεν πρέπει λέει να κάνουν γιατί σφίγγει το λίπος. Είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος και θα πω ένα απλό παράδειγμα. Ένας ιστός δεν μπορεί να γίνει ένας άλλος ιστός. Δηλαδή είναι αρχές φυσιολογίας αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της διατροφής. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει ούτε το λίπος μπορεί να γίνει μυϊκός ιστός, ούτε ο μυϊκός ιστός μπορεί να γίνει λίπος. Ούτε αυτό που λένε που έχω ακούσει μπλέκεται μαζί το λίπος με το μυϊκό ιστό και σφίγγει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Είναι τραγικό λάθος. Επίσης θέλω να μου πεις γιατί σε κάποιους ανθρώπους ή δίνεται ή μπορεί να το δίνεις και εσύ, δεν ξέρω. Αυτό που λένε πολλά και μικρά γεύματα μέσα στη μέρα. Και λέω δεν ξέρω γιατί εγώ είχα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό για κάποιον ο οποίος είναι συμβατός και του αρέσει να το κάνει, είναι καλό. Βοηθάει. Βοηθάει το μεταβολισμό του, βοηθάει στην πέψη του. Είναι λίγο στρωτό, θα λέγαμε.
Κάποιος όμως που δεν προλαβαίνει ή δεν είναι η δουλειά του έτσι ή η ζωή του ή η καθημερινότητά του, χρειάζεται όμως να έχει τα τρία γεύματα. Το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Αν έχεις αυτά, ξεκινάς με μια καλή βάση. Αυτό το πρωινό, γιατί το λέτε όλοι, που εγώ δεν μπορώ να φάω το πρωί? Το πρωινό γιατί ξεκινάει, μην ξεχνάς ότι προέρχεται από το βραδινό ύπνο, δηλαδή είναι αρκετές ώρες οι οποίες δεν έχει συτιστεί καθόλου. Mm-hmm. Και αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει, εγώ θα σου πω και 10 η ώρα το βράδυ, το τελευταίο γεύμα, μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί. Έχει περάσει τουλάχιστον ένα 8ωρο. Έχει περάσει ένα 8ωρο. Χρειάζεται να φας έστω και λίγο κάτι. Γιατί, τι κάνει εκείνη την ώρα? Γιατί ξεκινάει να λειτουργήσει ο οργανισμός, πολύ απλά να το πούμε. Ξεκινάει να λειτουργήσει ο οργανισμός. Έστω και λίγο βοηθάει. Δηλαδή, κανείς αδυνατίζει καλύτερα τρώγοντας? Αδυνατίζει καλύτερα τρώγοντας, ναι. Όπως το λες. Αδυνατίζει καλύτερα τρώγοντας. Οι δίαιτες που κατά καιρούς, δεν θυμάμαι να τους ονοματίσω, έχουν γίνει διάσημες. Δεν θυμάμαι τα ονόματα τώρα που λένε η δίαιτα τάδε, η δίαιτα τάδε. Ναι, ναι. Με κάποια ονόματα που δεν τα έχω τώρα στο μυαλό μου. Όπου κατά καιρούς, βέβαια, όταν βγαίνει μια τέτοια δίαιτα, πολύ ξεκινάει με τους στάρ του Hollywood. Το κάνουνε, αδυνάτησαν, κάνανε, ράνανε. Αυτές οι δίαιτες δημιουργούν αργότερα προβλήματα.